Εμείς δύο πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε με όση συνέπεια μπορούμε. Να δουλεύουμε πάνω στους ανθρώπους, όχι φοβίζοντάς τους ή αποτρέποντάς τους από την χρήση των εξαρτήσεων, μια και πλέον ο τίτλος μας δίνει το περιθώριο να μιλάμε για όλων των ειδών τις εξαρτήσεις, αλλά δουλεύοντας μαζί τους για να διατυπώσουμε ένα πλάνο ζωής, μια στόχευση ζωής και να απαντηθεί το κρίσιμο πάντα ερώτημα για ποιο λόγο ζω, για ποιο λόγο υπάρχω και ποια ζωή θέλω να έχω. Βεβαίως, ο άνθρωπος είναι παντελώς ελεύθερος να επιλέξει την καταστροφή και δεν είμαστε καθόλου πρόσκοποι για να τον εμποδίσουμε να την επιλέξει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε με τον καθένα, να διατυπώσουμε τις προτάσεις και την επιλογή βεβαίως να την αφήσουμε στον κάθε άνθρωπο χωριστά, στην κάθε προσωπικότητα χωριστά. Ξεκινήσαμε φέτος τις δράσεις μας με το στρατό. Ο στρατός αποτελεί βέβαια ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, είναι αποδέκτης του ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος. Εμείς τους ενημερώσαμε για την γενικότερη φιλοσοφία της πρόληψης. Θέλαμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις τους όσον αφορά την χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, νόμιμων και παράνομων. Και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να δούμε μαζί κάποιες, να τους ενημερώσουμε βέβαια για τις ουσίες, αλλά να δούμε μαζί και πώς να αντιμετωπίζονται όλες οι προβληματικές συμπεριφορές μας στο στρατό, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την χρήση των ουσιών, είτε με άλλες επικίνδυνες, ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές. Να πω ότι ήταν τα στελέχη του στρατού. Το σεμινάριο ήταν βιωματικό, έγινε πολύ ουσιώδη συζήτηση. Μίλησαν και για προσωπικά ζητήματα, αλλά και κάποιες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και δυσκολίες μας στο στρατό, τη σχέση τους με τους στρατευμένους και πιστεύω ότι βγήκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες τέτοιες ομάδες, όχι μόνο με στελέχη, αλλά και με τους οπλίτες, με τους στρατευμένους. Θα γίνουν άλλες 4 ομάδες και τώρα την Παρασκευή υπάρχει μία ομιλία που θα γίνει στους οπλίτες και 1 Νοεμβρίου έχουμε οργανώσει σε συνεργασία πάντα με την ταξιαρχία και μία ομιλία στους υποδικητές και υποδικητές των στρατιωτικών μονάδων. Το θέμα είναι πάλι η φιλοσοφία της πρόληψης και βέβαια και ο ρόλος που παίζει η οικογένεια και η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια περισσότερο και πόσο αυτή συνδέεται με την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε ιδιαίτερο στόχο και στις παρεμβάσεις που κάνουμε στα παιδιά με στην προσχολική ηλικία και στους γονείς. Και προγραμματίζουμε φέτος να κάνουμε 3 ομάδες γονέων με παιδιά στην προσχολική ηλικία και να είναι και στο Δήμο της ΚΟ αλλά και στα χωριά, στην Κέφαλο και στην Αντιμάχια. Και επίσης έχουμε ξεκινήσει να δημιουργήσουμε ένα υλικό το οποίο θα αφορά την πρόληψη για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, το οποίο θα το εφαρμόσουμε στους βελφονηπιακούς σταθμούς και στον νηπιαγωγεία. Η βάση του προγράμματος είναι το τριετές το οποίο καταθέτουμε στην ουσία στον ΟΚΑΝΑ και με βάση αυτό πορευόμαστε. Το τρίτο πολύ βασικό είναι ότι μέσα στον προγραμματισμό υπάρχουν και αρκετά αιτήματα είτε από συλλόγους, είτε από σχολεία, είτε από φορείς τα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα οποία μπαίνουν κάθε φορά στο πρόγραμμά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά στον καταρτισμό του προγράμματος, τον οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Τώρα, στην βάση αυτή γίνονται κάθε φορά οι παρεμβάσεις μας, όπως ανέφερε πριν η συνάδελφη, και με τη σχολική κοινότητα και με το στρατό. Με τη σχολική κοινότητα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκπαιδεύσεις οι οποίες κάνουμε στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στις παρεμβάσεις μας και στα προγράμματά μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα προγράμματα τα οποία τους εκπαιδεύουμε μέσα στην τάξη, τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε είναι πολύ πιο
ουσιαστικά. Για αυτό το εξάμηνο έτσι υπάρχουν αρκετές, αρκετά βιωματικά σεμινάρια τα οποία έχουμε να κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας. Έχουμε προγραμματίσει ένα συγκεκριμένο αριθμό, είναι δύο τα βιωματικά σεμινάρια για τους καθηγητές και είναι και τρία τα βιωματικά σεμινάρια για τους δασκάλους. Ο αριθμός βέβαια, όπως σας είπα, μικρή σημασία, μπορεί να γίνουν τέσσερα, μπορεί να είναι δύο. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε έτσι ώστε αυτά τα προγράμματα τα οποία θα εκπαιδευτούν να εφαρμοστούν και μέσα στο σχολείο. Σε σχέση με την οικονομική κρίση και τους απολεμμένους, τους άνεργους, τους επιχειρηματίες με οικονομικά αδιέξοδα, με χρεοκοπίες κτλ. Που οδηγούνται σε κατάθλιψη, σε αυτοκτονίες, σε άσχημες καταστάσεις. Εκεί πώς δουλεύετε, υπάρχει περίπτωση να τους προσεγγίσετε αυτούς τους ανθρώπους ανακλάδο, αναομάδα ή μόνο ατομικά στον συμβουλευτικό σταθμό? Έχετε τέτοιες περιπτώσεις? Μας προκύπτουν τέτοια περιστατικά μέσα από τις ομάδες γονέων ή από τη σχολή γονέων που έρχονται πλέον και σε πιο εξατομικευμένο επίπεδο ζητάνε την συμβουλή, την υποστήριξη. Άρα λοιπόν η άντληση αυτού του πληθυσμού γίνεται ή από τις ομάδες γονέων ή από τις σχολές γονέων, εκτός αν έρθουν αυτοβούλως κατευθείαν στο σταθμό. Εκείνο όμως που εμείς επιχειρούμε, Σέβη, και βεβαίως ενημερώνοντας όλους, είναι ότι έχουμε ένα βασικό πυρήνα φιλοσοφικό. Δεν θεωρούμε την ζωή σαν πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε, αλλά τη θεωρούμε σαν ένα σκοπό που πρέπει ο άνθρωπος να τον εκπληρώσει. Μπορεί λοιπόν να είμαι απολυμμένος, να είμαι άνεργος, να έχω οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν θα τον βάλω στο τρυπάκι να ψυχολογικοποιήσω το πρόβλημά του και να του δώσω αφιδώς ψυχολογική υποστήριξη. Αντιθέτως, θα πρέπει να δουλέψω μαζί του για να ξαναδεί τι αναθεωρήσεις θα κάνει, τι ανασυγκρότηση θα κάνει του εαυτού του, πόσο ξέρει τον εαυτό του για να μπορέσει να δουλέψει με αυτόν και να δει τι θα κάνει, διότι το ζητούμενο είναι, επειδή στη ζωή πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, θα μπορεί να σταθεί και να μάθει να παίρνει αποφάσεις χωρίς να μπαίνει στο διλημματικό άγχος που τον ακινητοποιεί, ότι δεν παίρνω καμία απόφαση γιατί όλα είναι μαύρα. Άρα λοιπόν, με γνώμονα ότι η ζωή είναι σκοπός που ο καθένας μας πρέπει να τον διαβεί, τότε δουλεύουμε στο βαθμό που μπορούμε με τον άνθρωπο. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις? Υπήρχαν. Και ιδίως αυτές βγήκανε σε 2-3 εκπαιδευτικούς μέσα από τα σεμινάρια που κάνω στους εκπαιδευτικούς.